Ο ένας φορέας μετά τον άλλο και η κάθε συλλογικότητα από μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρούν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τους συνανθρώπους μας από τη Θεσσαλία να σταθούν στο πλευρό των πληγέντων και να πλώσουν χέρι βοήθεια σε όσους από τη μια στιγμή στην άλλη είδαν τις ζωές τους να βυθίζονται στα νερά και στους τόνους λάσπης. Ο στόχος μας είναι να σταθούμε αλληλέγγυοι. Δεν μετράμε ζημιές σε υλικά, μετράμε ανθρώπινες ζωές και μετράμε και τον ανθρώπινο πόνο. Σε αυτό θέλουμε να σταθούμε δίπλα και να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν τους ανθρώπους αυτούς που πλήττονται. Μετά από φορείς και συλλόγους εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εκπαιδευτικών, αγροτών, γυναικείων, σωματείων και η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού Ηρακλείου μαζί με το Εργατικό Κέντρο, τον Ερυθρό Σταυρό και την Αποστολή Αγάπης συμμετέχουν σε μια δράση συγκέντρωσης βοήθειας. Μόνο που τα βλέπουμε, νιώθουμε λύπη και θέλουμε να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων μας που αυτή τη στιγμή έχουν χάσει τις περιουσίες τους, έχουν χάσει τα σπίτια τους, βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και πρέπει όλοι οι συνάνθρωποι μας, όλοι οι Έλληνες να βοηθήσουμε ώστε οι άνθρωποι αυτοί να περάσουν ευκολότερα, όσο μπορούν ευκολότερα, την κατάσταση αυτή. Τα είδη που συλλέγονται είναι νερά, γάλατα μακράς διαρκείας, βρεφικές τροφές, είδη ατομικής υγιεινής για μωρά και ενήλικες, αλλά και κονσέρβες κάθε είδους που συγκεντρώνονται στην Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και Νεολαίας, στο Εργατικό Κέντρο του Ηρακλείου και τα γραφεία της Αποστολής Αγάπης. Οι Έλληνες έχουν περάσει δύσκολα τα τελευταία χρόνια και με το μνημόνιο, την περίοδο του μνημονίου και την οικονομική κακουχία και αργότερα με τον κορονοϊό. Έχουν σκληρύνει τα πράγματα. Αναμφισβήτητα όμως θέλω να πιστεύω ότι πάντα σε κρίσιμες περιστάσεις δείξαμε την αλληλεγγύη μας και την ανθρωπιά μας. Ακόμα και το κύμα καταδίκης σε φαινόμενα απάνθρωπα δείχνει το ότι τελικά δεν έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. Ας ελπίσουμε ότι και αυτή τη φορά θα φανούμε αλληλέγγυοι.